كوم. السير سكرين ωραία, τώρα βλέπετε. Ναι. Τέλεια, ας αρχίσουμε με τις προσευχές. Με τρία. Ναι. Brahmarpanam Brahma Havir Brahma Gnau Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ωραία. Τα highlights από την προηγούμενη συνάντηση. Συντομία, δηλαδή κάποιοι στίχοι που αξίζει να θυμόμαστε το ζουμί τους, σαν να λέμε, είναι πως όταν ενεργείς, όταν πράττεις αντιμετωπίζοντας τη νίκη και την ήττα ως ίσες, δεν αμαρτάνεις. Δηλαδή, δεν δεσμεύεσαι από τις πράξεις σου. Δηλαδή, είναι, με άλλα λόγια, είπαμε, είναι η αποστασιοποίηση και κάναμε μεγάλη συζήτηση για το πώς γίνεται να λειτουργείς με αυτή την αποστασιοποίηση, με αυτή την απόσπαση και να μην λαχταράς τους καρπούς. Μετά είδαμε ότι σε αυτό το μονοπάτι καμιά προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Έστω και λίγο από αυτό το ντάρμα σώζει τον άνθρωπο από μεγάλο φόβο. Και αυτό σημαντικό στίχος και σημαντική γνώση να την ξέρουμε και να τη θυμόμαστε. Μετά είδαμε ότι το μόνο που μας αναλογεί είναι να κάνουμε το καθήκον μας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι δικιά μας δουλειά, σε ελεύθερη μετάφραση. Αυτό που λέγαμε και συζητάγαμε, ότι πώς να λειτουργούμε χωρίς να αποσκοπούμε στο αποτέλεσμα, και κάναμε αυτή τη συζήτηση, το πώς είναι πραγματικά δύσκολο. Και μάλιστα, με αφορμή αυτή τη συζήτηση, μετά η μητέρα μου που ήταν τότε εκείνη τη μέρα στη συζήτηση, μου είπε μετά ότι σκέφτηκε και το παράδειγμα της εθελοντικής εργασίας, η οποία όποιος τη δοκιμάσει βλέπει ότι μπορεί να την κάνει με μεγάλη χαρά, ενώ δεν έχει κάτι να κερδίσει, ας πούμε, άμεσα από αυτό. Δηλαδή, ένας τρόπος να το ζήσει κάποιος άμεσα είναι να πάει να κάνει κάποιο εθελοντισμό. Για να δοκιμάσει αυτό το πώς πραγματικά μπορεί να θέλεις να κάνεις κάτι καλά και να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς και να δεις ότι σου δίνει μεγάλη χαρά, αλλά το όφελος είναι άμεσο, το άμεσο όφελος είναι για άλλους ανθρώπους. Οπότε εκεί βλέπεις ένα δείγμα του πώς μπορείς να μην αποσκοπείς σε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά να χαίρεσαι τη δράση, ας πούμε. Και μου φάνηκε καλό το παράδειγμα της και ήθελα να το αναφέρω, γιατί όντως και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Μετά ένα τύπος που έλεγε ότι
η ομοιόσταση, η αταραξία, η ισοψυχία, όπως τη συζητήσαμε μετά με τον Γιώργο. Δηλαδή αυτό το να μην μεταβάλλεται η ψυχική σου κατάσταση, η νοητική σου κατάσταση, είναι γιόγκα, να παραμένεις πάντα ισορροπημένος. Αυτό ήταν ένας ορισμός που έδωσε ο Κρίσνα και πιο μετά έδωσε και ακόμα ένα ορισμό που σε ελεύθερη απόδοση είναι η τελειότητα στη δράση είναι γιόγκα. Δηλαδή και τα δύο αυτά είναι ορισμοί της γιόγκα. Του γιόγκα μάλλον, όπως μου αρέσει να λέω, επιμένω να λέω. Άρα αυτά είδαμε στην προηγούμενη συνάντηση και ήταν όντως ποικιλία θεμάτων και ήταν και αρκετά μεγάλη συνάντηση. Αυτή εδώ θα είναι πιο σύντομη και εκ των πραγμάτων και γιατί θα δούμε λιγότερους στίχους. Θέλετε κάτι να πείτε για την προηγούμενη συνάντηση, μπράβο. Κατευθείαν ο Εμίλιος σηκώσε χέρι. Εσύ, Εμίλη. Ναι, έχω μια μικρή ερωτησούλα για το πώς χρησιμοποιείται εδώ σε αυτή τη φράση η λέξη ντάρμα. Γιατί ας πούμε προσπαθώ λίγο να το καταλάβω λίγο στα ελληνικά, γιατί προφανώς είναι μια λέξη από άλλη γλώσσα, οπότε είναι δύσκολο να το φέρεις ακριβώς ας πούμε, σε μια άλλη γλώσσα σαν μετάφραση. Αλλά ας πούμε είπαμε ξέρω, ότι έχει να κάνει με το μονοπάτι. Εδώ όταν λες έστω και λίγο από αυτό το ντάρμα, με ποια έννοια ας πούμε ίσως χρησιμοποιείται εδώ η λέξη. Πάλι σαν μονοπάτι, ίσως σαν κάτι που έχεις να κάνει, σαν τι. Ναι, σωστά πώς θα το ορίζουμε εδώ πέρα. Λίγο από αυτό το ντάρμα, νομίζω εννοεί το να ακολουθήσεις αυτό το ντάρμα για το οποίο αυτός μιλάει, ο Κρίσνα. Και αφού μιλάει για το να κάνεις το ντάρμα σου και το ανώτερο ντάρμα σου, δηλαδή το να βρεις τη θεϊκή σου φύση, άρα έχεις μπει σε αυτό το μονοπάτι και το να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι θα σε σώσει από μεγάλο φόβο. Αλλά το λέει έτσι γιατί αυτό είναι το ντάρμα σου ουσιαστικά, είναι να μπεις σε αυτό το μονοπάτι. Και δηλαδή χρησιμοποιεί νομίζω δύο λέξεις για το ίδιο πράγμα. Αν θέλεις κάτσε να δω ακριβώς το αγγλικό κείμενο από αυτό το βιβλίο που σου λέγα που έχουν εδώ στο Άσαμ, μια στιγμή. Νομίζω αυτό είναι ο στίχος 40, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ο στίχος 40. Ναι, λέει practicing even a slightest bit of this dharma saves one from great fear or danger. Το dharma σημαίνει και νόμος. Δηλαδή, μέχρι τώρα ο Κρίσνα έχει ξεκινήσει να του μιλάει για κάποιους νόμους, θεϊκούς νόμους. Άρα το σαν να σου λέει, αν εφαρμόσεις αυτό τον νόμο στην πράξη, θα γλιτώσεις από μεγάλο φόβο. Άρα και με αυτή την έννοια μπορείς να το μεταφράσεις. Okay. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Ναι, okay. Το καταλαβαίνω ας πούμε σε πρώτη φάση ίσως σαν πνευματική πρακτική, ίσως σαν πνευματικό μονοπάτι. Πες ότι είναι μια μετάφραση, μπορώ να το καταλάβω. Τώρα αυτό με τον νόμο, σαν ότι είναι νόμος, ξέρω εγώ ότι υπάρχει το Μπράχμαν και αυτά. Δηλαδή, πώς ακριβώς το. Αυτό λίγο με τον νόμο το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Ίσως καλά. Κοίταξε, μόλις τώρα του είπε ότι θα σου μιλήσω για το Booty Yoga. Θα σου μίλησα τώρα για το πώς, για την αναλυτική γνώση που του μίλησε για την ψυχή, την ύπαρξη του άτμα και το σημαντικό ότι να κάνεις τον ντάρμα σου σαν άνθρωπος. Και μετά ξεκινάει να του μιλήσει για το νόμο του τι σημαίνει να έχεις σταθερή διάνοια εστιασμένη στο Θεό.
και του λέει αν αυτά τα πράγματα που θα σου πω τώρα, που είναι ουσιαστικά ένας νόμος της φύσης, ένας νόμος του Θεού, αν τα εφαρμόσεις θα γλιτώσεις από μεγάλο φόβο. Με αυτή την έννοια είναι νόμος. Δηλαδή αυτά που σου λέω τώρα, που θα σου πω τώρα, του λέει, είναι θεϊκοί νόμοι. Αν αυτούς τους βάλεις σε εφαρμογή, γλιτώνεις από μεγάλο φόβο. Δηλαδή αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης ντάρμα σαν νόμος. Καλώς. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αλήθεια ίσως, αλλά δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε Ναι, σωστή ακριβώς. λέξη γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Αν εφαρμόσεις αυτές τις αλήθειες, ναι. Αν εφαρμόσεις αυτές τις εντολές, αυτές τις διδαχές. Ωραία, οκ. Okay. Αρχίζω λίγο και έχω μια καλύτερη έτσι, κατανόηση του θέματος. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, στέρα. Εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Κάποιος ακόμα μπήκε. Ποιος να είναι ο Γιώργος. Μπήκε ο Γιώργος. Καλώς τον. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες. Χαιρετώ Γεια την σου Γιώργο. Δαρμική ομάδα. Έλα. Χαιρετώ την Δαρμική ομάδα. Χαιρετισμός. Χαιρετίζει η ομάδα εσένα. Λοιπόν, οπότε προχωράμε σήμερα γιατί είπαμε δεν θα κάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και κάτι δεν είχα τα βελάκια εδώ. Να τα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον επόμενο στίχο. Και θα αρχίσει να μιλάει τώρα για τα γνωρίσματα του Στίτα Πραγνιά. Είπαμε ότι ο Άρτζουνα μόλις άκουσε όλα αυτά που του έλεγε ο Κρίσνα, ότι εσύ θα ενεργείς αλλά δεν θα κοιτάς τους καρπούς των πράξεών σου. Εσύ θα κάνεις τα πάντα στην εντέλεια, αλλά δεν θα σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Ή εσύ δεν θα προτιμάς την επιτυχία από την αποτυχία. Όλα αυτά μόλις τα άκουσε ο Άρτζουνα, λέει κάτσε, δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς, και αρχίζει και του λέει αυτό. Του λέει, ο Κέσαβα, ποια είναι η φύση εκείνου που είναι ριζωμένο στην ακλόνητη σοφία, ο οποίος λέγεται Στίτα Πραγνιά. Στίτα Πραγνιά είναι καλή λέξη να την ξέρει κανείς. Και εδρεωμένος στον εαυτό, πώς μιλάει ένα τέτοιο άτομο με σταθερό νου, Στίτα Ντί. Είναι δεύτερη λέξη που επίσης χρησιμοποιεί και ο Κρίσνα. Πώς μιλάει και πώς κάθεται και πώς βαδίζει. Γιατί ρωτάει πώς κάθεται και πώς βαδίζει. Είναι σαν δεν μπορεί να φανταστεί καν πώς γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος να υπάρχει. Άρα σου λέει αυτός θα είναι κάπως αλλιώς, δεν θα είναι σαν εμάς. Θα μιλάει αλλιώς, θα κάθεται αλλιώς, θα βαδίζει αλλιώς. Και αυτές οι δύο λέξεις, στίτα πραγνιά και στίτα ντί, έχουν και σχέση με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή το στίτα είναι ο σταθερός, που είναι αυτό το ίδιο το στου, από το ίστιμη, από το στέκομαι. Αυτός που στέκεται στην πραγνιά, που είναι η υπέρτατη γνώση, σαν να λέμε. Πραγνιά, αν θυμάστε είπαμε ότι γνιάνα είναι η σοφία, η γνώση. Πραγνιά είναι υπέρτατη. Άρα αυτός που είναι σταθερά στερεωμένος στην ακλόνητη σοφία, ο Στίτα Πραγνιά. Δηλαδή, ο Άρτζουνα κατάλαβε από όλα αυτά που του είπε ο Κρίσνα, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μέχρι τώρα αυτός δεν είχε φανταστεί, δεν είχε ακούσει ποτέ ότι υπήρχαν, οι οποίοι ενεργούν με τέλειο τρόπο, χωρίς να ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των πράξεών τους και κάνουν όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντηση, τα οποία ακούγονταν υπεράνθρωπα. Οπότε λέει, ποια είναι η φύση τους αυτών των ανθρώπων, πώς μιλάνε και πώς κάθονται και πώς βαδίζουν. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει ο Άρτζουνα ότι έχει ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά του, που είναι ο Κρίσνα. Δεν είναι καν άνθρωπος, αλλά δεν τον έχει δει ακόμα με τέτοια μάτια. Τον βλέπει ακόμα σαν ξάδερφό του και σαν φίλο του. Και σχολιάζει και ο Παντουβάς ότι, στο βιβλίο, ότι ο Άρτζουνα ζητάει να μάθει τα εξωτερικά γνωρίσματα, τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, την εξωτερική. Αλλά δεν γνωρίζει ότι τέτοια γνωρίσματα εξωτερικά δεν υπάρχουν.
Δηλαδή, ο φωτισμένος άνθρωπος, ο στήτα πραγνιά, εξωτερικά είναι όμοιος με όλους τους άλλους. Είναι τα γνωρίσματα που τον ξεχωρίζουν, είναι εσωτερικά. Και τώρα αυτό το κύριο γνώρισμα που λέει και ο Παντουβάς είναι η αταραξία του απελευθερωμένου, η αταραξία του σε κάθε κατάσταση. Αυτό είναι το κριτήριο. Αυτό που εγώ χρησιμοποίησα τον όρο ομοιόσταση, που το δανείστηκα από τις επιστήμες, που ένας οργανισμός διατηρεί την εσωτερική του κατάσταση σταθερή, ανεξαρτήτως του αν μεταβάλλονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος του. Άρα μπορείς να την πεις ομοιόσταση, αυτό το equal mindedness, το οποίο ο Γιώργος μετά μου είπε ότι στο βουδισμό το έχουν συζητήσει πολύ και έχουν καταλήξει στην χρήση της λέξης ισοψυχία. Για αυτή η πολύ ωραία λέξη. Ισοψυχία. Δηλαδή αυτό είναι το equanimity το αγγλικό, equal mindedness, το οποίο είναι το βασικό κριτήριο το βασικό κριτήριο του... Ακούγα για λίγο. Sorry. Μ' ακούσατε. Σε χάσαμε για 7 δευτερόλεπτα. Α, ναι. Με χάσατε γιατί χτύπησα το τηλέφωνο. Με χάσατε γιατί χτύπησα το τηλέφωνο μου. Ωραία, είχα μείνει στο ισοψυχία, ξαναπες. Ναι. Α, μήπως να βάλεις do not disturb. Πώς μπορώ να βάλω το not disturb? Α, τώρα στο iPhone το ξέρω. Καλά, το ακύρωσα. Φραγής εχομένο κλείσεων. Κάπου πρέπει να βρεις τη φραγής εχομένο κλείσεων, αλλά άστο για την άλλη φορά. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει, δεν αξίζει. Αν με ξαναπάρουν πάλι θα το κλείσω. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι η ισοψυχία αυτή, αυτός ο όρος, αταραξία ή ομοιόσταση, ουσιαστικά είναι το κριτήριο για τον φωτισμένο άνθρωπο, αυτός που είναι πραγματωμένος, και είναι εσωτερικό κριτήριο, δεν φαίνεται εξωτερικά, όπως νομίζει ο Άρτζουνα, ότι θα τον δει, δεν ξέρω τι φαντάζεται. Και το απαντάει ο Κρίσνα, ο Κύριος είπε, ο Πάρθα, Πάρθα τον αποκαλεί, που σημαίνει γιος της γης. Η γη είναι πριτή, οπότε είναι γιος της πριτή, της πριτά μάλλον. Άρα είναι ο Πάρθα. Ο γήινος, ο θνητός. Ο Πάρτα του λέει, όταν κάποιος έχει αποβάλει όλες τις εγωιστικές επιθυμίες από το νου του και μέσω του εαυτού, του εξαγνισμένου νου, παραμένει ικανοποιημένος στον εαυτό και μόνον, τότε ένα τέτοιο άτομο καλείται στήτα πραγνιά, άνθρωπος με ακλόνητη σοφία. Τώρα, αυτός ο στίχος είναι λίγο περίπλοκος, έτσι, όπως τον βλέπει κανείς. Γιατί... Ναι, έχω και εγώ μεγάλες απορίες γι' αυτό τώρα, έτσι όπως μας το είπες. Ναι, είναι λίγο περίπλοκος. Η ουσία όμως είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο στήτα πραγνιά, θα συνεχίσει να τον ορίζει ο Κρίσνα και θα πει και άλλα πράγματα γι' αυτόν. Το πρώτο πράγμα που λέει γι' αυτόν είναι ότι έχει αποβάλει όλες τις εγωιστικές επιθυμίες από μέσα του. Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχει, δηλαδή, προσωπικές επιθυμίες μέσα του. Και γι' αυτό, μετά λέει μέσω του εαυτού, εννοεί τον έχοντας εξαγνίσει τον νου του, δηλαδή με τη δικιά του, την προσωπική του προσπάθεια, έχει εξαγνίσει τον νου του και παραμένει ικανοποιημένος στον εαυτό και μόνο στον εαυτό. Δηλαδή, δεν έχει καμία άλλη πηγή ικανοποίησης στον κόσμο. Δεν είναι κάτι που να ζητάει έξω από αυτόν. Όλη του η χαρά πηγάζει από μέσα του. Άρα δεν επιθυμεί κάτι έξω από αυτόν. Έχει εξαγνιστεί και είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Αυτός είναι ο στήτα πραγνιά μέσα σε ένα στίχο. Okay. Ακούγομαι, γιατί εδώ μου λέει ότι το ίντερνετ μου δεν είναι σταθερό. Έλα, Εμίλια, πες. Ναι, για λίγο δεν ακούγόσουνα. Ωραία, η ερώτησή μου έχει να κάνει, επειδή όπως το γράφεις εδώ λέει και μέσω του εαυτού, σε παρένθεση του εξαγνισμένου νου, είναι λες και εξισώνεται το εαυτός με τον εξαγνισμένο νου, έτσι όπως ναι. Το γράφεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει.
Όχι, βασικά, τι συμβαίνει, σε αυτό το στίχο πάλι χρησιμοποιεί τη λέξη άτμα, αλλά εννοεί τον εαυτό μάλλον με μικρό έψιλον, πάντα το έχω βάλει με μικρό έψιλον. Δηλαδή μέσω της δικιάς του προσπάθειας, μέσω, πώς να λέμε, ο εαυτός του εξαγνίστηκε και τον οδήγησε στο να είναι ικανοποιημένος στον εαυτό με κεφαλαίο έψιλον. Α, άρα ο εξαγνισμένος νους έχει, ας πούμε, επικεντρωθεί απόλυτα στον εαυτό με κεφαλαίο έψιλον. Ναι. Οκ, έγινε, έγινε. Το έχω. Έκανα μετέφραση από το αγγλικό και κάπως έτσι οδηγήθηκα σε αυτό. Αλλά είναι μπερδευτικό όντως. Και ο στίχος είναι μπερδευτικός. Έλα, πες Σπύρο. Ήθελα να πω στον Εμίλιο, έτσι όπως το έχω καταλάβει εγώ, ότι εάν ο νους εξαγνιστεί, μένει ο εαυτός με το μεγάλο το ε και εκεί πραγματώνεσαι αν εξαγνίσεις το νου σου. Εάν δηλαδή ο νους δεν έχει πια επιθυμίες. Ναι. Εκεί δηλαδή αν ο νους, το άτομο με εξαγνισμένο νου, το οποίο εξαγνισμένο είναι μια λέξη πολύ μπορεί να έχει άπειρο βάθος, τι σημαίνει αγνός, ή και πολύ απλό. Αν είσαι αγνός, λοιπόν, είσαι αυτό που πραγματικά είσαι, ο εαυτός. Είσαι η απόλυτη ύπαρξη, αν εξαγνίσεις το νου σου. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πιο πολύ ήθελα να ξεκαθαρίσουμε εδώ το κειμενάκι αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη άτμα, λέει άτμανι έβα άτμανα, δηλαδή μέσα στο άτμα τον εαυτό, χάρη στο άτμα του, χάρη δηλαδή στον εξαγνισμένο νου του, το μεταφράζει εδώ στα αγγλικά. Οπότε αυτοί που το ερμηνεύουν και το μεταφράζουν καταλαβαίνουν ότι το ένα άτμα σημαίνει η προσωπικότητα, δηλαδή ο νους, ο μικρός εαυτός, σαν να λέμε, ο οποίος εξαγνίστηκε και οδήγησε στον μεγάλο εαυτό. Και γι' αυτό έχει και καμιά δυσκολία πολλές φορές στη μετάφραση και γι' αυτό χρειάζεσαι και δάσκαλο όταν έχεις αυτά τα κείμενα. Δεν γίνεται μόνο σου να βγάλεις άκρη πολλές φορές με τα κείμενα, χωρίς δάσκαλο. Μπορεί να οδηγηθεί σε πολλή σύγχυση ή μπορεί να βρεις πάρα πολλές έτσι, φαινομενικά, πώς τις λέμε, Αντιφάσει. αντιφάσεις. Πρώτα. Αυτή τη λέξη έψα. Τέλεια. Οπότε ξεκινάει και του λέει αυτό, ότι βασικά ο Στήτα Πραγνιά, ο εδρεωμένος στη Σοφία, δεν έχει επιθυμίες. Οπότε μιλάμε για ένα άτομο το οποίο ζει και από μέσα του συνεχώς λειτουργεί ο Θεός. Μέσα από αυτόν ενεργεί η Θεία Βούληση και ο ίδιος είναι κενός. Είναι σαν ένα κενό όργανο, σαν ένα φλάουτο στα χέρια του Θεού. Και ο Θεός παίζει μέσα από αυτόν τη μουσική του. Αυτό δηλαδή τώρα σε αυτό το σημείο, αυτού του κεφαλαίου που είναι ακόμα η αρχή, μας δείχνει το στόχο ουσιαστικά ο Κρίσνα. Ξεκινάει και μας λέει πώς, πού πρέπει να στοχεύσουμε. Και είναι πολύ ωραίο που είναι στην αρχή του κεφαλαίου πώς είναι το τέλειο, πώς είναι το υπέρτατο, νομίζω. Άνα, έχω βάλει και την σανσκριτική φράση εδώ. Στήτα πραγνιά ουτσιατέ. Έτσι τον ουτσιατέ σημαίνει τον αποκαλούν ή καλείται. Είναι παθητική φωνή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος καλείται στήτα πραγνιά. Άνθρωπος με ακλόνητη σοφία. Μετά λέει εκείνος που ο νους του παραμένει ατάραχος μπροστά στη δυστυχία και δεν υπερενθουσιάζεται μπροστά στην ευχαρίστηση, ο ελεύθερος από προσκόλληση, φόβο και θυμό, ονομάζεται σοφός με σταθερό νου. Εδώ λέει στήτα ντι ημούνι. Στήτα ντι είναι ο σταθερός νους, το είδαμε και στην ερώτηση του Άρτζουνα. Στήτα ντι.
Πάλι είναι στη τα το σταθερό και ντι είναι από αυτό το μπούντι που λέγαμε, από τη διάνοια. Εδώ μπορούμε να το μεταφράσουμε ελεύθερα, σταθερός νους. Και μούνι είναι ο σοφός στα σανσκριτικά, που βγαίνει και από το μάουνα, που είναι η σιωπή. Ο σοφός δηλαδή συνδέεται με τη σιωπή. Το οποίο μου αρέσει πολύ ετυμολογικά, ότι αυτά τα δύο σχετίζονται. Η μάουνα και ο μούνι. Και καμία σχέση με το ελληνικό. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Λοιπόν, για να γυρίσω στο στίχο. Εκείνος που ο νους του παραμένει ατάραχος μπροστά στη δυστυχία και δεν υπερενθουσιάζεται μπροστά στην ευχαρίστηση, ελεύθερος από προσκόλληση, φόβο και θυμό, ονομάζεται σοφός με σταθερό νου. Θα συνεχίσει τώρα ο Κρίσνα να μας δίνει ορισμούς του τι είναι αυτός ο σταθερός, ο στήτα πραγνιά και ο στήτα ντι. Άρα τι είναι τα τρία που ξεχωρίζει, ότι δεν έχει προσκόλληση, φόβο και θυμό. Και όπως το είδαμε και πιο πριν, είναι πάντα ατάραχος, είτε στη δυστυχία είτε στην ευτυχία, στην ευχαρίστηση. Και το επαναλαμβάνει και στον άλλο στίχο. Εκείνος που υπό οποιασδήποτε συνθήκες παραμένει απαλλαγμένος από προσκόλληση, που δεν υπερενθουσιάζεται όταν αποκτά το ευχάριστο, ούτε αποκαρδιώνεται όταν συναντά το δυσάρεστο, αυτός διαθέτει ακλόνητη σοφία. Ακλόνητη σοφία εδραιωμένη στην υπέρτατη συνείδηση. Και αυτό πάλι το επαναλαμβάνει σαν φράση. Πραγνιά, πρατίστητα. Αυτό το τελευταίο, τις δύο λέξεις, θα τις επαναλάβει και σε άλλους στίχους. Γι' αυτό το σημειώνω. Αν θέλει κανείς να τις έχει υπόψη του, αν και δεν είναι ότι θα σου σημαίσουν κάπου, απλά μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Πραγνιά, είπαμε, είναι υπέρτατη γνώση και εσωτερική σοφία. Πρατίστητα, είναι αυτός που πώς το λέει, πρατίστητα, sorry. Το χάσα. Τα πραγνιά. Τι τα δει. Πρατίστητα, ναι, είναι εδρεωμένος. Πάλι το ίδιο σημαίνει. Είναι εκεί εδρεωμένος. Στην υπέρτατη συνείδηση. Πάλι ο στίχος αυτός ψιλοεπαναλαμβάνει τον προηγούμενο. Και θα δούμε ότι σε πολλές φορές ο Κρίσνα επαναλαμβάνει αυτά που λέει. Και τα λέει ξανά και ξανά, γιατί αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούσει βασικά. Πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές. Μέχρι να αρχίσεις να το καταλαβαίνεις ή να το έστω σιγά σιγά να το προσεγγίζεις. Πες Σπύρο. Εγώ βλέπω μια ελαφριά, πολύ ελαφριά ποιοτική αλλαγή στον ορισμό που δίνει, διαφορά. Ενώ ο στίχος 55 μου μοιάζει πιο απόλυτος, πολύ μακριά από αυτό που εμείς μπορούμε να καταφέρουμε, τουλάχιστον νομίζουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Μετά χρησιμοποιήσει το στίχο 56, το ατάραχος και το υπερενθουσιάζεται, αφήνοντας τον ενθουσιασμό να υπάρχει, αλλά όχι τον υπερενθουσιασμό, και μετά χρησιμοποιεί το, αν τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ποιοτικές διαφορές υπάρχουν και στο πρωτότυπο, και μετά στο 57 λέει εκείνος που δεν υπερενθουσιάζεται αφήνει πάλι τον ενθουσιασμό να είναι μέσα στο πλαίσιο και δεν αποκαρδιώνεται. Άρα μπορεί να λυπηθεί αλλά όχι να αποκαρδιωθεί. Θέλω να πω το κάνει λίγο και λίγο, ας με επιτραπεί ο όρος, πιο ανθρώπινο, που βέβαια εδώ έχουμε έρθει για να μάθουμε ότι το ανθρώπινο είναι το 55, το θεϊκό. Αλλά λίγο-λίγο το κάνει πιο προσιτό, ίσως λιγάκι, πολύ, πολύ απαλά, ας πούμε, νοήματα. Αν τώρα λέμε ξανά, η μετάφραση αυτή έχει και αυτό που βρίσκω εγώ, δηλαδή στο μεταφρασμένο κείμενο έχει σχέση και με το πρωτότυπο. Πολύ ωραία διαπίστωση, Σπύρο. Ναι, όντως είναι πιο mild, πιο ήπιο.
Από το πρώτο, από το 55. Σίγουρα το φέρνει σιγά σιγά και το εξηγεί. Και κάθε στίχος εξηγεί κάπως τον προηγούμενο. Είναι σαν να, ή σαν να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι, οπότε πας από το απόλυτο που θες να αποδείξεις το θεώρημα, πας στα προηγούμενα στάδια, κάπως έτσι. Οπότε, ναι, σωστά το λες. Βάζει τον ενθουσιασμό ή βάζει ότι θα υπάρξουν συναισθήματα, αλλά δεν θα είναι τόσο ακραία. Δηλαδή, σε αυτό το στίχο, μάλλον λέει ότι δεν παρουσιάζει ακρότητες ο σοφός. Ενώ στο προηγούμενο Ναι. στίχο το είπε πιο απόλυτα, δεν παρουσιάζει τίποτα, ας πούμε. Όλοι αυτοί είναι διαφορετικοί τρόποι να το πεις, αλλά δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα θα διαφοροποιηθεί ο ένας από τον άλλο, γιατί και τα δύο τελικά μιλάνε για τον ίδιο, για τον ίδιο. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε στίχος απλά σου εμπνέει έτσι μια τέτοια ενόραση για το πώς είναι αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος. Και ο κάθε στίχος σου δίνει ένα κλειδί για να πας προς τα εκεί. Αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά, μπορώ να αν αυτό, αυτοί οι δύο έχουν όντως αυτή τη διαδοχή που λες. Δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν είμαι δάσκαλος και δεν το έχω υπόψη μου, να σου το πω. Αλλά σαν παρατήρηση μου αρέσει. Μου αρέσει σαν παρατήρηση. Σήκωσε και ο Εμίλιος το χέρι του. Ναι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στο Σπύρο που παρατήρησε όλο αυτό εδώ. Πιθανώς, δηλαδή, χρήζει και περαιτέρω ανάλυσης, ίσως. Δεν ξέρω αν είχαμε ίσως και τους πρωτότυπους στίχους μπροστά μας. Βέβαια, σαν σκριτικά δεν τους καταλαβαίναμε, αλλά ίσως κάποιες μεταφράσεις μπορεί να παρατηρούσαμε κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή τελευταία έχω διαλογιστεί, έχει τύχει δηλαδή λόγω προσωπικής ας πούμε αυτής, έχω καταλάβει πολλά πράγματα για το φόβο. Συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν έχω καταλάβει ότι θα χρειάζεται, ότι πρέπει να διαλογιστώ δηλαδή πάνω στο θυμό. Αλλά ήθελα να ρωτήσω εσάς πώς αντιλαμβάνεστε το θυμό. Αν έχετε ίσως κάποια, καταρχάς ορισμό ίσως από τα αρχαία ελληνικά, αλλά και σαν προσωπικά πώς το αντιλαμβάνεστε. Πώς θα το χαρακτηρίζατε. Το γιατί αναφέρει το θυμό εδώ πέρα, αυτό δεν Όχι εννοείς. τόσο το γιατί, να πούμε τι είναι, ίσως. Πώς θα το ορίζαμε. Αν ερχόταν σε εξωγήινος και έλεγε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Τυχαίνει και δεν την έχουμε, ας πούμε, στο λεξικό μας. Για πείτε μας λίγο τι σημαίνει. Κοίτα, εγώ αν αυτός ο εξωγήινος είχε τη λέξη λύπη, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια πολύ έντονη λύπη ο θυμός που ή μια φορά από κάποια στιγμή βγαίνει από κάτι που σε πραγματικά σε στενοχωρεί και τελικά φτάνει να σε θυμώνει τόσο πολύ που σε στενοχωρεί ή όχι, ναι, συνήθως όταν αναλύω μέσα μου το θυμό βρίσκω πίσω ότι τελικά αυτό που με θυμώνει με λυπεί. Δηλαδή το έχω συνδυάσει πολύ με το ότι στενοχωριέμαι για αυτό που θυμώνω. Αν τον αναλύσω, αν τον αποδομήσω το θυμό. Αυτό. Έχει σχέση αυτό που λέει ο Σπύρος και θα το δούμε λίγο στίχους παρακάτω που εξηγεί πώς γεννιέται ο θυμός. Οπότε, να κάνεις λίγο υπομονή, Εμίλιο, θα δεις τι λέει ο Κρίσνα για το θυμό, πώς γεννιέται. Αλλά για την ετυμολογία, θα μας πει και ο Γιώργος τη γνώμη του. Νομίζω έχει να κάνει και με το θύμο αδένα που είναι στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι κάπου ένα τσάκρα, περιοχή κάτω από το στήθος που είναι του πολέμου, της επιθετικότητας, της κυριαρχίας, της επεκτατικότητας.
Είναι το κέντρο του στήθους, αν δεν κάνω λάθος, πιο κάτω από την καρδιά, και είναι ένας θύμος αδένας εκεί, και νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το θυμοειδές. Νομίζω το λέγανε οι αρχαίοι. Είναι, ο θύμος είναι στο κέντρο του στήθους, πιο πάνω από την καρδιά. Πιο πάνω. Ναι. Α, okay. Είναι κάτω από το θυμοειδή που είναι στο λαιμό και λίγο πιο πάνω από την καρδιά. Και σε κάποιες παραδόσεις θεωρείται η δίδυμη καρδιά, δηλαδή ότι είναι το άλλο μισό της καρδιάς ενεργειακά. Αυτό δεν έχει σχέση με το Απλώς θυμό, το αίσθημα του θυμού. ναι, αυτός είναι ενεργός για να καθώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος από παιδί μέχρι ενήλικας και μετά αδρανοποιείται. Και στην ιατρική θεωρούν ότι αδρανοποιείται γιατί δεν χρειάζεται πλέον, όπως θεωρούν και για την επίφυση. Αλλά στον εσωτερισμό θεωρείται να αδρανοποιείται γιατί συμβιβάζεσαι με την κοινωνία και δεν κάνεις αυτό που θέλει η ψυχή και έτσι αδρανοποιείται και δεν ακούς την ψυχή σου. Και όταν αρχίσεις και την ξανακούς και τον εργοποιήσεις πάλι, σου βγαίνει θυμός που έχεις καταπιεστεί τόσο πολύ και δεν μπορείς πλέον να περιορίζεσαι, να σου λένε έλα κάτσε κάτω, έλα μην κάνεις αυτό, μην κάνεις τ' άλλο και αρχίζεις και στην αρχή σου βγαίνει θυμός που έχεις καταπιέσει τόσο πολύ την ψυχή σου. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να προσθέσω και εγώ ότι και Πάρα στο πολύ, Ρέικι πάρα το... πολύ ωραίο, Γιώργο. Ναι, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και στο Ρέικι το έχουμε μάθει αυτό και εκεί το συνδέουμε και με το... Και με το, πώς το λένε, το... για τις ασθένειες, το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μας έχουν πει ότι συνδέεται όταν κάνουμε, ας πούμε, Ρέικι εκεί. Αλλά σαν τσάκρα θεωρούμε ότι είναι κοντά στο κέντρο του στήθους πιο πολύ, άρα στο καρδιακό τσάκρα, το οποίο έχει να κάνει με την καρδιά και τη συγχώρεση στην πραγματικότητα. Εσύ ίσως από τις Ευάγγελα, από αυτά που ανέφερες, νομίζω σαν ποιότητες και σαν ενέργειες μάλλον αναφερόσουν πιο πολύ στο τρίτο τσάκρα, όπως το αντιλαμβάνομαι, Ναι, που έτσι είναι νόμιζα λίγο και του πολεμιστή και των ορίων. έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά, ναι, ο θύμος αυτός είναι εκεί. Τώρα, okay, να πω κι εγώ my two cents που λένε στα αγγλικά. Αυτό που έχω καταλάβει τώρα με κάποια χρόνια, ας πούμε, διαλογισμού και αυτά, ο θυμός είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μπει για καλό αν μπορείς να το μετασχηματίσεις. Αλλιώς γίνεται, ας πούμε, καταστρεπτικό και destructive, που ακόμα και η καταστροφή μπορεί να συμβεί κάποιες φορές, αλλά αν είναι ανεξέλεγκτο, σίγουρα δεν είναι, ας πούμε, από μια ανώτερη οπτική, ας πούμε, όπως λέγαμε, ένας άνθρωπος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει, δηλαδή, μέσα από τον εαυτό, μέσα από τη συνειδητότητα, ίσως. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ και σίγουρα, όπως είπε και ο Γιώργος, όταν καταπιέζεται όλο αυτό, είναι πολύ κακό και δημιουργεί πολλές ασθένειες και κατάθλιψη, ίσως. Αλλά ήταν και πολύ ωραία και η ανάλυση του Σπύρου ότι όταν το ψάχνεις λίγο πιο κάτω, από κάτω δηλαδή από κάτω μετά βρίσκεις, ας πούμε, κάποιο πόνο ή κάποια θλίψη. Αυτό έχει δείξει και η δικιά μου ανάλυση προς το παρόν, δηλαδή όταν βουτάς λίγο πιο βαθιά ή σαν να λέμε πίσω από το θυμό. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Και η Μίλια με βοήθησε αυτό που είπες να θυμηθώ, μια διάκριση που δεν είχα κάνει μεταξύ θυμού και οργής. Είχα διαβάσει μια ενδιαφέρουσα, είχα ακούσει μάλλον ένα ενδιαφέρον podcast που ξεχώριζε ότι ο θυμός, όπως είπες, μπορεί να είναι και ένα θετικό, ένα συνέστημα που μπορεί να μετασχηματιστεί θετικά. Μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει να βάλει ισορροπία, θα σε βοηθήσει να περιφρουρήσει τον εαυτό σου, να μην τον έχει πια έρμε, όπως είπε και ο Γιώργος, τη κοινωνία. Η οργή όμως είναι καταστρεπτική και πολλές φορές χαρακτηρίζουμε θυμό την οργή μας και έτσι δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να έχει κανέναν θυμό. Είναι καλό να μην είμαστε οργισμένοι, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι θετικό ελαττήριο το να είμαστε θυμωμένοι. Αυτό είχα δει Πολύ ενδιαφέρον αυτό. σε ένα ωραίο podcast. Και με βοηθάει αυτό που Ναι. λες, Σπύρο. Μπορεί όντως εδώ η κατάλληλη λέξη να είναι οργή, λοιπόν. Όπως το έχει και ο Παντοβάς, το έχει οργή. Ενώ στα αγγλικά είναι, εγώ είδα anger, οπότε έβαλα θυμός. Ο Παντοβάς λέει Ναι. τελείως οργή, οπότε αυτό που λες μοιάζει πιο σωστό. Γιατί όντως, Ναι. σωστό το point που έφερες και Εμίλια, ο θυμός μπορεί να γίνει
εργαλείο για πάρα πολλά. Και δεν εννοεί φυσικά να τον καταπιέσεις, ξέρω εγώ, ή να τον πολεμήσεις, αλλά εννοεί ότι αυτή η ενέργεια, ακριβώς όπως το είπες, θέλει μετασχηματισμό για να γίνει κάτι άλλο. Αυτή η ενέργεια δηλαδή. Όλα είναι μια ενέργεια, ακόμα και οι αρνητικές ποιότητες μας. Είναι ενέργειες που όλες πρέπει να διοχετευθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και να μετασχηματιστούν. Ναι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό για το θυμό και την οργή. Απλά δεν το ανέφερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, που, δηλαδή, που σκέφτηκες και το είπες. Σίγουρα και ο δικός μου διαλογισμός έχει δείξει ότι η οργή είναι πολύ καταστρεπτική και συνήθως μπορεί να είναι και από χρόνιο, ας πούμε, συσσωρευμένο θυμό που μπορεί να βγει, ας πούμε, και να βγει τελικά, να γίνει, ας πούμε, αυτό που λέμε στα ελληνικά οργή. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι κάποιες φορές. Πολύ χρήσιμο, παιδιά. Με βοηθάτε γιατί τώρα μπορεί να το ψάξω παραπάνω και να το ενσωματώσω στη μετάφραση. Για Να το τι. προσθέσω και εγώ κάτι τελευταίο. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, καλά, συμφωνώ στα περισσότερα ότι καλό είναι να μην καταπιέζουμε το θυμό. Αν υπάρχει, για χ, ψ, β λόγους έχει δημιουργηθεί θυμός. Καλό να μην το καταπιέζουμε. Δεύτερον, αν είναι να το βγάλεις πάνω σε ανθρώπους, θα έχεις και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, αν θυμώνεις και το βγάζεις πάνω σε άλλους και οι άλλοι έχουν δικαίωμα και αυτοί να θυμώσουν και γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Γιατί τις περισσότερες φορές ο θυμός είναι μια δικιά μας κάτι που δεν γίνεται, που τις περισσότερες φορές, δεν λέω πάντα, έρχεται εσωτερικά από εμάς. Άρα, αν μπορέσουμε να το μετασχηματίσουμε, εγώ ας πούμε, όταν είχα τη διπλωματική μου και θύμωνα που είχα θέματα με τον καθηγητή μου, ήξερα ότι είναι δικό μου θέμα. Ήξερα ότι αν πάω έτσι θυμωμένος να μιλήσω με τον καθηγητή, θα σκοτωθούμε. Και έτσι πήγαινα στο βουνό, φώναζα, ηρεμούσα και μετά δεν είναι ότι το άφηνα, είναι ότι πήγαινα στον καθηγητή και το συζητούσαμε με ένα πιο ήρεμο τόνο πλέον. Και κάποια άκρη έβγαινε. Απλώς τι έχω να πω, ότι καμιά φορά σε κάποιες καταστάσεις, όπως εγώ, ας πούμε, που είμαι σε οικοδομές, έχεις να κάνεις με εργάτες, τα λοιπά, άμα δεν μιλήσεις λίγο πιο έντονα, μπορεί να χρειαστεί να δείξει ότι έχει θυμώσει με κάτι που συμβαίνει που μπορεί να είναι επικίνδυνο. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Άρα, καμιά φορά μπορεί να το χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει το θυμό, για να δείξει ότι αυτό που συμβαίνει τώρα πρέπει να γίνει κάτι, ας πούμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Είναι επικίνδυνο που έχω. Απλώς, ποια είναι η διαφορά που βρήκα, ότι μπορείς να εκδηλώσεις το θυμό, αλλά να μην μπει μέσα στην ψυχή σου. Αυτή είναι η διαφορά που βρήκα, ότι μπορώ να χρησιμοποιώ το θυμό εκεί που χρειάζεται, που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι διαφορετικά, που έχουν σε μια οικοδομή, αλλά να μην έχει μένος μέσα το ότι θέλω και το κακό σου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω, αλλά μου πήρε χρόνια να καταλάβω αυτή τη διαφορά. Πολύ ωραία, Γιώργο. Το λέει και ο Μπάμπα σε κάποιο σημείο που νομίζω μπορεί να συζητούσε για το πώς να μεγαλώνεις τα παιδιά ή πώς να είσαι δάσκαλος σε σχολείο και να αντιμετωπίζεις, ξέρω εγώ, δύσκολα παιδιά και δύσκολες συμπεριφορές μάλλον. Και έλεγε ότι εντάξει, εσύ μέσα σου πρέπει να τα αγαπάς όλα τα παιδιά το ίδιο. Αλλά Αυτό ίσω με κρατάς πάντα την αγάπη. Αλλά εξωτερικά μπορεί να εξωτερικά χρειάζεται να πεις όμως έχει διάφορους και ρόλους. φωνή που πρέπει να την υψώσεις, ας πούμε, για να καταλάβει ο άλλος. Αυτό που λες μου θύμισε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία παρατήρηση. Μπράβο, παιδιά, βγάζετε πολύ σημαντικές έτσι, διαπιστώσεις εδώ πέρα. Πολύ μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στον Κρίσνα που μας έφερε κοντά. Προχωράμε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ όλους. Προχωράμε λίγο ακόμα. Έχουμε λίγο χρόνο. Μετά αρχίζει να μιλάει για τον έλεγχο των αισθήσεων, ο Κρίσνα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και λέει ακόμη, αυτός που είναι ικανός να αποσύρει τις αισθήσεις του από τα αντικείμενά τους, όπως η χελώνα αποσύρει όλα της τα μέλη τελείως μέσα στο καβούκι της, αυτός διαθέτει ακλόνητη σοφία. Πάλι τον χαρακτηρίζει πραγνιά πρατίστητα.
Και αυτό το παράδειγμα με τη χελώνα είναι χαρακτηριστικό στην Ινδική φιλοσοφία. Υπάρχει και στον Πατάντζαλη, νομίζω, που μιλάει για τη γιόγκα και αναφέρει ένα στάδιο της γιόγκα που είναι το πρατιαχάρα. Και έχει να κάνει με την απόσυρση από τα αντικείμενα των αισθήσεων. Δηλαδή αυτό είναι μια πραγματική συνειδητή ενέργεια που κάνεις. Συγχωρείτε. Και είναι ένα στάδιο της γιόγκα κατά τον Πατάντζαλη. Ένα στάδιο δηλαδή πριν κάτσεις να κάνεις διαλογισμό, μάλλον αφού έχεις καθίσει, αφού έχεις κάνει σωστή συμπεριφορά και αφού έχεις κάνει σωστή στάση του σώματος και έλεγχο της αναπνοής, το επόμενο στάδιο είναι η απόσυρση των αισθήσεων. Και μετά ακολουθεί η συγκέντρωση σε ένα αντικείμενο και μετά ακολουθεί ο διαλογισμός που θα έρθει στην πορεία από μόνος του και στο τέλος ακολουθεί η φώτιση, ας πούμε, μετά από την τελειοποίηση του διαλογισμού. Αλλά αυτή η απόσυρση των αισθήσεων είναι αυτό ένα στάδιο που αναφέρει ο Πατάντζαλη και το αναφέρει και εδώ και ο Κρίσνα και είναι πολύ ωραίο. Το παράδειγμα της χελώνας. Αυτό σημαίνει δηλαδή, θα το δούμε και σε επόμενους στίχους, ότι δεν φεύγεις εσύ μακριά από τα αντικείμενα, δεν πας να ζήσεις σε ένα βουνό ή σε μια σπηλιά ή σε ένα μοναστήρι να κλειστείς για να μην έχεις αντικείμενα γύρω σου που σε προκαλούν, αλλά μαθαίνεις να ελέγχεις τις αισθήσεις σου ενώ είσαι κοντά στα αντικείμενα. Αυτή είναι η όλη πρόκληση βασικά. Βέβαια, χρειάζεται να το ασκήσεις και μόνος σου στο διαλογισμό σου. Δηλαδή αυτό το στάδιο που κάθεσαι και προσπαθείς να απομονωθείς από τους ήχους και να διαλογιστείς, να καθίσεις, ας πούμε, για διαλογισμό. Αλλά το ασκείς και στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή αυτό είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται να κάνεις μόνο το ένα και να μην κάνεις το άλλο. Δεν γίνεται μόνο να καθίσεις για διαλογισμό και μετά μες στη μέρα σου, όπως θα δούμε, γιατί αυτά τα λέει ο Κρίσνα πιο κάτω, δεν είναι δικά μου λόγια, μέσα στη μέρα σου να ενδίδεις σε όλες τις αισθήσεις και να σε παρασέρνουν δεξιά και αριστερά. Δεν πρόκειται ούτε να διαλογιστείς έτσι. Θέλει κάποιος να πει κάτι για αυτό το παράδειγμα της χελώνας ή αυτό το στίχο ή να πάω στον επόμενο? Ναι, θα ήθελα εγώ να πω κάτι. Θα ήθελα να σχολιάσω τον όσο που είχε πει για τον Πατάντζαλη, ότι ήταν, λέει, φοβερά επιστημονικός στην προσέγγιση της εσωτερικής, ας πούμε, επιστήμης της φώτισης και της γιόγκα. Και μου το θύμισες τώρα με αυτά, έτσι, όπως το έδινε έτσι πολύ όμορφα με βήματα που σου λέει πρώτα κάνεις αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, δηλαδή πολύ αναλυτικός και λογικός, ας πούμε, στο πώς τα δίνει. Ένα σχολείο που ήθελα να κάνω αυτό. Και δεύτερον, ήθελα να πω ότι συνειδητοποιώ τώρα, έτσι όπως τα συζητάμε, ότι κάθε στίχος θα μπορούσε τελικά να είναι ένα μάθημα όλος, δηλαδή, αν εμβαθύνεις πολύ σε διάφορες έννοιες, όπως με την ερώτηση που έκανα πριν, ας πούμε, που για το θυμό, ξαφνικά μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μια τεράστια κουβέντα, ίσως και εμβάθυνση πάνω στις διάφορες έννοιες. Αυτό ήθελα λίγο να σχολιάσω. Αυτό λέω, ναι, πραγματικά είναι ένα. Κάθε στίχος είναι μάντρα. Και κάθε στίχος μπορεί να σου δείξει πάρα πολλά. Και αυτό που είχα εγώ στο νου μου όταν ξεκινήσαμε αυτά τα μαθήματα είναι κάποια στιγμή να τη δούμε ολόκληρη την Bhagavad Gita. Οπότε δεν το είδα με την προοπτική να μείνουμε σε ένα στίχο κάθε φορά. Γι' αυτό ίσως τα περνάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί νιώθω ότι θέλω οι άνθρωποι που θα δουν αυτές τις συζητήσεις να εξοικειωθούν με το σύνολο της Bhagavad Gita. Να δούνε, έστω να πάρουν μια πρώτη γεύση, παιδί μου, του τι έχει. Αλλά και τι έχει να προσφέρει και ο καθένας μετά με το δικό του ενδιαφέρον να εντρυφήσει αν θέλει, να εμβαθύνει. Αλλά όπως το λες, αν
Το είχαμε δει διαφορετικά, είχαμε πει από την αρχή ότι θα κάνουμε ανάλυση του κάθε στίχου, θα μπορούσε ο καθένας να είναι μια συζήτηση, σίγουρα. Το κάθε τι έχει τα συν και τα πλην, ή μάλλον είναι ίσως μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά νομίζω τουλάχιστον έτσι δίνουμε πιο εύκολα διαθέσιμη αυτή την πληροφορία σε πιο πολύ κόσμο, ο οποίος μετά μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να το ψάξει περισσότερο, ξέρω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Ευαγγέλη. Έτσι το είχα κατά νου. Και γι' αυτό και στα βιβλία που μεταφράζω, την Κίτα τώρα, δεν μεταφράζει όλους τους στίχους. Μεταφράζει κάποιους κύριους και έχει αρκετά σχόλια ενδιάμεσα. Αλλά έτσι παίρνεις το ζουμί και το νόημα του κάθε κεφαλαίου. Αλλά βέβαια το να κάτσεις να κάνεις ανάλυση του κάθε στίχου σε βάθος, μπορεί πραγματικά να βγάλεις πάρα πολλούς τόμους και να σου πάρει πάρα πολλά χρόνια. Αυτή νομίζω η αλήθεια. Οπότε προχωράω στον επόμενο, που λέει ότι ο άνθρωπος, η ενσαρκωμένη ψυχή, έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις αισθήσεις του μακριά από τα αντικείμενα της απόλαυσης, όμως η επιθυμία για αυτά παραμένει. Αλλά μόλις γευτεί την εμπειρία του υπέρτατου, ακόμα και αυτή η επιθυμία χάνεται. Αυτός εδώ στίχος έχει μια σημασία μεγάλη, γιατί λέει ότι μπορείς να τις αποσύρεις τις αισθήσεις σου, αλλά πάντα θα υπάρχει μια επιθυμία για αυτά. Πάντα κρυφά θα λαχταράς. Γιατί είσαι έτσι κατασκευασμένος, είναι έτσι κατασκευασμένος ο νους. Και σου λέει ότι στην πραγματικότητα η μόνη περίπτωση που θα πάψεις να έχεις επιθυμία είναι όταν θα γευτείς το υπέρτατο. Δηλαδή όταν θα γίνεις στη τα πραγνιά, ουσιαστικά σου λέει. Δηλαδή, του είπε μόλις τώρα ότι αυτός μπορεί και αποσύρει τις αισθήσεις του, αλλά ως τίτα πραγνιά. Ή ο πραγνιά πρατής τίτα, ας πούμε. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι, ενώ τις αποσύρουμε, συνεχίζουμε να τα επιθυμούμε. Μπορεί να τρέχουμε στα μοναστήρια ή μπορεί να τρέχουμε οπουδήποτε για να μην μας ταλαιπωρούν οι αισθήσεις. Μας ταλαιπωρούν όμως οι επιθυμίες. Δεν μπορείς να τις γλιτώσεις. Μπορείς να τις γλιτώσεις εφόσον φτάσεις σε αυτό το στάδιο. Όταν το καταφέρεις αυτό, θα χαθεί και η επιθυμία. Και μετά, πιο κάτω, παρακάτω, σε επόμενο κεφάλαιο, ο Άρτζουνα του ξαναλέει: «Οι αισθήσεις μου είναι πάρα πολύ δυνατές. Δεν νιώθω ότι μπορώ να ελέγξω το νου μου. Είναι σαν άγρια άλογα. Πώς μπορώ να τις ελέγξω?» Και εκεί του λέει ο Κρίσνα, προσπάθησε, του λέει, μέσω της εξάσκησης και της απόσπασης. Δηλαδή, ξανά και ξανά θα προσπαθείς να αποσύρεσαι. Ξανά και ξανά. Και αυτό είναι η εξάσκηση και είναι και η απόσπαση. Δηλαδή, συνειδητά να αποκόβεσαι από αυτή την επιθυμία. Αλλά όλα αυτά είναι τα βήματα, τα στάδια. Δηλαδή, η εξάσκηση και η απόσπαση είναι τα στάδια μέχρι να φωτιστείς. Αυτό είναι. Όταν θα φωτιστείς, θα χαθεί η επιθυμία. Και θα βρεθείς στην κατάσταση που είδαμε στον προηγούμενο, στο στίχο 55, που φαινόταν ότι είναι εντελώς απαλλαγμένος από επιθυμίες. Δηλαδή, μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμα και ενώ τις αποσύρουμε, η επιθυμία παραμένει. Οπότε, τώρα αυτός του δείχνει τον τελικό στόχο, όπου έχει όμως πολύ δρόμο για να φτάσει, αλλά μόνο σε αυτό το επίπεδο πραγματικά έχει γλιτώσει ο άνθρωπος και έχει βρει την ειρήνη, την ευτυχία,
την αληθινή αγάπη και όλα αυτά. Θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτό? Αν δεν θέλετε, προχωράω. Προχωρά. Έχουμε άλλους τρεις στίχους για σήμερα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο. Ο Άρτζουνα, οι αισθήσεις είναι πράγματι τόσο ισχυρές και ορμητικές, ώστε μπορούν να παρασύρουν ακόμη και το νου ενός ανθρώπου πρικισμένου με διάκριση, ο οποίος αγωνίζεται να τις ελέγξει. Δηλαδή, το γνωρίζει και ο Κρίσνα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει τις αισθήσεις σου. Εκείνος που έχει τη θανσέψη τις αισθήσεις του και τις κρατάει υπό τον πλήρη έλεγχό του, έχοντας αποθέσει το νου του σε μένα, αυτός διαθέτει ακλόνητη σοφία. Εδώ όμως αμέσως μετά του λέει αυτό ακριβώς το κλειδί. Του δίνει το κλειδί για να τις ελέγξει. Πώς θα τις θανσέψει τις αισθήσεις και θα τις έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του? Του το λέει εδώ. Θα αποθέσει το νου του σε μένα. Καταλάβατε. Τώρα μόλις του λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις ελέγξεις, αλλά αν θες να τις ελέγξεις, άσε το νου σου πάνω μου. Σαν να λέμε να σκέφτεσαι συνεχώς το Θεό. Με όποιο τρόπο, με όποια μορφή, με όποιο όνομα σου είναι οικείο. Με όποιο όνομα προτιμάς, με όποια μορφή προτιμάς. Αλλά να σκέφτεσαι το ανώτερο. Και αν είσαι τόσο, ας το πούμε, προχωρημένος ή εξοικειωμένος με τον άμορφο, με το άμορφο Μπράχμαν, έστω, να σκέφτεσαι συνέχεια τον Μπράχμαν. Αλλά αυτό, να σκέφτεσαι συνέχεια το υπέρτατο. Έτσι, έχοντας βάλει το νου σου σε αυτόν ή σε εκείνο, έτσι βοηθάει. Αυτό είναι το κλειδί για να ελέγξεις τις αισθήσεις σου και να τις θασέψεις. Του δίνει λοιπόν εδώ αυτό το στοιχείο. Αφού το είπε μόλις τώρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι μόνο ο φωτισμένος τις ελέγχει εντελώς και δεν έχει επιθυμίες για τα αντικείμενα. Και προχωράω στους δύο τελευταίους στίχους για σήμερα που είναι επίσης πολύ, πολύ ωραίοι. Και πάνε μαζί αυτοί οι δύο στίχοι και περιέχουν τα 8 βήματα για την καταστροφή του ανθρώπου. Και απαντάει σε αυτό που είπε πριν ο Εμίλιος για το θυμό. Και λέει, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται τα αντικείμενα των αισθήσεων, αναπτύσσει προσκόλληση σε αυτά. Από την προσκόλληση γεννιέται η επιθυμία και από την επιθυμία ο θυμός. Ο θυμός οδηγεί στην πλάνη και η πλάνη στην απώλεια ή στη σύγχυση της μνήμης. Η απώλεια της μνήμης οδηγεί στην απώλεια της διάκρισης και με την απώλεια της διάκρισης ο άνθρωπος χάνεται. Τους έβαλα μαζί αυτούς τους στίχους για να τους δούμε παρέα ταυτόχρονα, γιατί είναι ουσιαστικά ένα ενιαίο κείμενο. Και είναι τα 8 βήματα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ξεκινάει είναι ότι σκέφτεσαι τα αντικείμενα. Η σκέψη των αντικειμένων σου δημιουργεί προσκόλληση. Αλλιώς είναι να δεις ένα πράγμα και την άλλη στιγμή να το ξεχάσεις και αλλιώς είναι να δεις ένα πράγμα και να το έχεις στο νου σου και να λες «Ω, τι ωραίο ήταν αυτό, τι ωραίο θα το είχα τώρα». Η σκέψη δηλαδή γεννάει την προσκόλληση. Η προσκόλληση γεννάει την επιθυμία. Αυτή είναι η διαδοχή. Πρώτα η σκέψη, μετά προσκολλάσαι, μετά έχεις επιθυμία γι' αυτό. Και αυτό πάει και αλλιώς. Μπορεί να σκέφτεσαι κάτι αρνητικό. Εκεί δεν αναπτύσσεις προσκόλληση, αναπτύσσεις απέχθεια. Και με την απέχθεια γεννάται το μίσος. Είτε το ένα, είτε η προσκόλληση, είτε η απέχθεια, τα δύο οδηγούν στο θυμό τελικά. Πώς γεννιέται ο θυμός? Όταν έχεις επιθυμία για κάτι και δεν ικανοποιηθεί η επιθυμία σου, αναπτύσσεται ο θυμός. Μπορείτε να το δείτε όταν έχετε έντονες επιθυμίες και δεν ικανοποιείτε.
Γεμίζεις νεύρα, ας πούμε, γεμίζεις ένταση. Άρα ο θυμός, εξηγεί ο Κρίσνα, γεννιέται από την μη ικανοποίηση της επιθυμίας ή ταυτόχρονα αν ικανοποιηθεί η επιθυμία σου, μετά αναπτύσσεται ο φόβος ότι θα το χάσεις αυτό που έχεις τώρα. Μετά γεννιέται ένας φόβος. Anyway, από την επιθυμία ο θυμός οδηγεί στην πλάνη, γιατί θολώνει την κρίση σου ουσιαστικά. Θολώνεις, παθαίνεις πλάνη και η πλάνη οδηγεί στην απώλεια ή στη σύγχυση της μνήμης. Γιατί εκείνη την ώρα που είσαι θολωμένος, δεν θυμάσαι το παρελθόν, τα μαθήματα του παρελθόντος που έχεις μάθει. Άρα την ώρα που χάνεις τη μνήμη του παρελθόντος, χάνεις τη διάκριση. Δεν ξέρεις πια ποιο ήταν το σωστό και το λάθος, σύμφωνα με όσα έχεις ήδη μάθει. Και όταν δεν έχεις διάκριση, δεν ξέρεις δηλαδή το σωστό και το λάθος, οδεύεις στην καταστροφή, ουσιαστικά, αυτό λέει. Άρα η καταστροφή του ανθρώπου ξεκινάει από την προσκόλληση στα αντικείμενα και τη σκέψη των αντικειμένων στο μυαλό του. Άρα η πρώτη κίνηση για να γλιτώσουμε, ας πούμε, από την απώλεια ή το πρώτο βήμα είναι να παρατηρήσεις τη σκέψη σου και όσο το δυνατόν να καθαρίσεις τη σκέψη σου, αντί να εξαγνίσεις, που έλεγε πριν ότι ο εξαγνισμένος νους. Να καθαρίσεις σκέψη από προσκόλληση σε αντικείμενα. Αυτό έχω να πω. Αν θέλει κάποιος, θέλω πολύ να ακούσω τη γνώμη, τι σχόλια έχετε για αυτούς τους τύπους εδώ. Πρώτα να κάνω εγώ ένα μικρό σχόλιο. Θυμήθηκα κάτι που μας είπε ο Γιώργος πριν, ας πούμε, που πιθανόν που μπορεί να έχει κάποια προστριβή, ας πούμε, με τον καθηγητή του, κάτι τέτοιο. Και το συνδέω λίγο με το ότι, ας πούμε, είχες κάποια επιθυμία για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Ότι ξέρω, πρέπει να είναι έτσι. Πουχού, λέω. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, αυτός ο λόγος. Και αυτό, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει σε ένα θυμό κτλ. Όχι ότι μπορεί να είναι ο μόνος λόγος ή ότι έχει λάθος οτιδήποτε. Απλά λίγο μία μικρή σύνδεση, ας πούμε, με ένα πρακτικό. Ας πούμε παράδειγμα που αναφέραμε πριν. Απ' την άλλη, έχει πολλά εδώ τα οποία και εγώ νομίζω θέλω να κάτσω μετά, ας πούμε, μόνος μου κάπως λίγο να τα διαλογιστώ και να τα αναλύσω. Αυτό δηλαδή, αυτό, επειδή είναι σαν εξηγεί λίγο, σαν να λέμε τα βήματα, τι σου συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο μέσα σου. Χρειάζομαι, ας πούμε, παραπάνω χρόνο λίγο να τα επεξεργαστώ εγώ προσωπικά. Okay. Είναι πολύ δύσκολο, το λέει και ο ίδιος ο Κρίσνα. Δηλαδή θέλει, νομίζω, συνεχώς να προσεγγίσει τον Άρτζουνα με αυτό το κείμενο, να του δείξει ότι τον καταλαβαίνει, ότι νιώθει δέος και απορία και δεν μπορεί να καταλάβει πώς θα φτάσει σε αυτό το στάδιο. Εμένα μου έρχονται, για να το κάνω εικόνα αυτό, μόνο οι εικόνες από ένα Matrix. Δηλαδή, πώς κάποια στιγμή στην ταινία ο πρωταγωνιστής έβλεπε τα αντικείμενα γύρω του μόνο σαν αριθμούς, αλγορίθμους, και άρχισε να μην τον επηρεάζουν, ενώ εμείς έχουμε προσκόλληση με όλα αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι ένα αντικείμενο. Είναι προφανώς, οι δύο στοίχοι αυτοί είναι, όπως και οι προηγούμενοι, είναι ουσία όλες στην κοίτα. Και ο καθένας, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται, το τι περνάει, αν δίνει για την εξεταστική του, εάν μεγαλώνει ένα παιδί, εάν έχει προβλήματα στη σχέση του, εάν έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να σκεφτεί πολύ διαφορετικά το κόνσεπτ, αυτό που μας δίνουν αυτοί οι δύο στίχοι. Οπότε ναι,
Δύσκολο να τοποθετηθείς παραπάνω. Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να πω κάτι παραπάνω για αυτούς τους ήχους. Δεν πειράζει, αυτά που είπατε ήταν από μόνα τους πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ αληθινά. Εμένα μου έκανε έτσι πολύ κλικ όταν το πρώτο διάβασα αυτό το κομμάτι. Μου έβαλε πολλά πράγματα στη θέση τους. Με βοήθησε δηλαδή να καταλάβω πώς δουλεύει ο νους στην πραγματικότητα. Αλλά ναι, από το να το καταλάβεις διανοητικά μέχρι να το ζεις και πραγματικά όπως λες να κυκλοφορείς και να βλέπεις γύρω σου το Matrix και να ξέρεις ότι είναι Matrix και να μην έχεις προτιμήσεις ας πούμε. Αυτό είναι όλη η πνευματικότητα, όλη το μονοπάτι είναι αυτό. Αλλά επειδή η Γκίτα είναι ένα τόσο ωραίο εργαλείο και τόσο πολύ πολύτιμο, έχει πραγματικά θεϊκή σοφία μέσα της. Και όπως λέει ο Σουάμι, είναι ένα manual. Δηλαδή είναι το manual για να ζήσεις. Και σου λέει, συνήθως όταν αγοράζεις μια συσκευή, πριν την ανοίξεις, πριν την βάλεις μπροστά, διαβάζεις το manual. Εδώ λέει στη ζωή, επειδή έτσι έχει παρακμάσει η πνευματικότητα στον κόσμο, ζουν όλοι οι άνθρωποι χωρίς να έχουν διαβάσει το manual. Δηλαδή χωρίς να έχουν διδαχτεί όταν είναι μικροί, σε νεαρή ηλικία, κάποιους βασικούς νόμους, κάποιους βασικούς κανόνες του πώς να ζεις μες στον κόσμο για να μπορείς να γίνεις ευτυχισμένος, εν πάση περιπτώσει. Να είσαι ευτυχισμένος και εσύ και γύρω σου. Και αυτό είναι η Γκίτα που το ανακαλύπτουμε σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά όπως και να έχει, εφόσον είμαστε ακόμα ζωντανοί, σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δυνατότητα να τα βάλουμε σε εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε, ό,τι νιώθουμε ότι μας λείπει από όλο αυτό. Εγώ, επειδή πρέπει να αποχωρήσω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν είναι στον ίδιο δρόμο, είναι στον ίδιο δρόμο με εμάς και είτε έχουν βαδίσει μια απόσταση μεγαλύτερη είτε μια απόσταση μικρότερη, αναζητούν την αλήθεια, διότι οι αισθήσεις μας που αυτές καταπολεμούν επί της ουσίας είναι συγκριτικά εργαλεία. Είναι εργαλεία που κάνουν εκατομμύρια συγκρίσεις στη στιγμή, ποια ακτινοβολία είναι πιο θερμή, ποια είναι λιγότερο θερμή, ποιο αέρας είναι καθαρός, ποιος δεν είναι, που έχει περισσότερο οξυγόνο, που δεν έχει, είναι συγκριτικά εργαλεία, οπότε βοηθούν δίπλα τους με άτομα τα οποία αποφεύγουν συνειδητά ή προσπαθούν να αποφεύγουν συνειδητά όλες αυτές τις συγκρίσεις και όλες αυτές και να ζητούν την ουσία και το βάθος, έτσι έχουμε έναν έχουμε περισσότερη δύναμη να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό χαίρομαι για αυτές εδώ τις συναντήσεις. Είναι η παρέα. Είναι η σωστή συναναστροφή. Γιατί όταν όλοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι αυτό είναι τραπέζι και εσύ προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν είναι τραπέζι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ όταν έχεις και άλλους 5 ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, και παίρνεις κουράγιο και δυναμώνεις και το μεγαλύτερο που μπορείς να κάνεις αν κάποιος είναι τυχερός είναι να βρίσκεται κοντά ή να μπορεί κατά καιρούς να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που το έχουν κατακτήσει, το έχουν εμπειρεθεί, είναι φωτισμένοι. Εκεί είναι ο γκουρού, είναι και η μεγαλύτερη από τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν και μας έμαθαν τη ζωή δεν ήταν φωτισμένοι. Ήταν το αντίθετο ίσως, όπως και εμείς τώρα. Οπότε εκεί που μάθαμε τι είναι ζωή, μάθαμε ότι η ζωή είναι τα αντικείμενα. Αυτά ήθελα να πω.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για τα σχόλιά σου σήμερα. Ήταν πολύ, πολύ όμορφα. Ναι. Εγώ θα Και... εμένα και εμένα. Οπότε λέω να προχωρήσουμε σιγά σιγά να το κλείσουμε. Θες κάτι Α, άλλο? ωραία, ωραία, ωραία. Θέλεις κάτι, Σπύρο? Όχι, όχι, εγώ θα μείνω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα μέσα και θα φύγω. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ. Κάνω την προσοχή και κλείνω, γιατί μπορεί να κλείσει από δεδομένες. Με συγχωρείτε. Άσα το μασά καμάγια Κάμα σώμα ζωτήρ καμάγια Ρίτιορ μα αμπρετά καμάγια Ω Σάντι, 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 Σαμάστα λόκα, Σουκινό, Βαβάντου, Σαμάστα λόκα, Σουκινό, Βαβάντου, Σαμάστα λόκα, Σουκινό, Βαβάντου, Ω Shanti, shanti, shanti. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και με συγχωρείτε που το διέκοψα έτσι απότομα.